Νωρίτερα. Κύριε Βίτσα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που έχει και ένα ενδιαφέρον κομματικό. Πώς πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πού είστε δηλαδή, έχει πέρασει η επαφή σας με τους ηλεκτρονικούς φίλους, τους διαδικτυακούς φίλους και τα μέλη πια? Από ό,τι φαίνεται από την πρώτη μέρα που λειτουργήσε αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχει αυτό που είπατε και εσείς, πέρασει. Δηλαδή, κάποιες χιλιάδες ήδη γράφτηκαν από την πρώτη μέρα. Αυτό θα μας βοηθήσει να δούμε και τα προβλήματα που έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και από την άλλη μεριά να θα μας ενισχύσει στην συνολική προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί βεβαίως δεν δουλεύουμε μόνο με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, δουλεύουμε και με εγγραφές των μελών. Ο στόχος ποιος είναι, γιατί ακούσαμε την πρώτη μέρα 4-5 χιλιάδες μέλη. Ποιος είναι ο στόχος, να φτάσετε πού? Κοιτάξτε, για μένα ο στόχος είναι να φτάσουμε. Δεν έχει κάποιο όριο αυτό. Πρέπει να τα λέει κανένας, όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Δηλαδή δεν βάζετε στόχο το 32% να εμφανιστεί και ηλεκτρονικά στο ΣΥΡΙΖΑ? Λίγο δύσκολο. Αυτό είναι απίθανο. Έτσι. Η δικιά μου, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς ανάμεσα στα τρία βασικά ζητήματα που βάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην οργανωμένη μας δύναμη και στην εκλογική μας επιρροή. Δηλαδή 35.000 με 1.800.000 στις τελευταίες εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές. Ή θέλετε να πείτε... Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην έχετε μπετονάρει και αυτόν τον κόσμο, ότι θα είναι μαζί σας και στην επόμενη κάλπη ή κάτι άλλο, ότι δεν τον έχετε και στον δρόμο? Εγώ έχω μια άποψη να σας πω σε σχέση με αυτό. Έχω μια άποψη σε σχέση με αυτό. Ότι δεν υπάρχει ποτέ μπετοναρισμένος κόσμος σε κανένα κόμμα, εκτός ίσως από μια μικρότερη δύναμη η οποία έχει και ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά και αν θέλετε έχει και να κάνει και με την ιστορικότητα και με το θυμικό. Εγώ θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος πια αντιμετωπίζει τα πολιτικά κόμματα και την υποστήριξη που θα δώσει τα πολιτικά κόμματα με βάση το πρόγραμμά τους, με βάση την αξιοπιστία τους και σε σχέση με αυτό που υπόσχονται και πλέον επειδή άλλαξαν τα πράγματα κάπως, δηλαδή εννοώ δεν είναι μόνο δύο κόμματα τα οποία έχουν περάσει από τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, είναι περισσότερες δυνάμεις και με βάση και την ιστορία τους. Γι' αυτό ρίχνω και μεγάλο βάρος σε δύο ζητήματα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες να εγγραφούν βεβαίως. Εγώ θα έλεγα ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι κοινωνικά ενεργοί πολίτες. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στους συλλόγους, οι άνθρωποι που είναι στα δημοτικά συμβούλια, στα κοινοτικά συμβούλια, δηλαδή που έχουν και ένα μεράκι προσφοράς και μια φιλοδοξία προσφοράς. Δηλαδή αυτό θα μου έδινε. Και το δεύτερο, με συγχωρείς, Δημήτρη, είναι το εξής. Αν έτσι είναι τα πράγματα, ο προγραμματικός λόγος που αρθρώνει κάθε πολιτικό κόμμα έχει για μένα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί εκεί, θα έλεγε κανένας, φαίνονται και οι διαφορές, φαίνονται και οι συγκλήσεις. Πάμε, Δημήτρη Ριζούλη. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, συμβαίνει αυτό πάντα μετά τις εκλογές, λίγους μήνες μετά τις εκλογές, όπου η πλειοψηφία της κοινής γνώμης δεν ακούει. Δεν ακούει κυρίως την αντιπολίτευση, την οποία την έχει καταδικάσει σε αυτή τη θέση. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν έχει προηγηθεί η διακυβέρνηση της χώρας και στη συνέχεια έρχεται ο κόσμος, φέρνει μια άλλη κυβέρνηση στην εξουσία για μια αρκετά μεγάλη περίοδο. Νομίζω ότι δεν ακούει την αντιπολίτευση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κόπωση που δημιουργεί κάθε κυβέρνηση μας φτάνει σε ένα σημείο που ακόμα και τις συζητήσεις στη Βουλή να μην θέλουμε να τις παρακολουθήσουμε. Μια μερίδα τουλάχιστον αρκετά μεγάλη κοινή γνώμη. Εγώ νομίζω αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δηλαδή να ξανακουστεί ο λόγος του στην κοινωνία και όχι στο στενό κομματικό πυρήνα. Είναι εύλογο να προσπαθήσει να οργανωθεί με κάποιο τρόπο και αυτή η διαδικασία ηλεκτρονική μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά θα έλεγα πριν από όλα αυτά ή μαζί με όλα αυτά πρέπει να υπάρχει και μια γενναία αυτοκριτική. Και μέχρι σήμερα η αυτοκριτική εξαντλείται στο αν ήταν ή δεν ήταν έτοιμο. Κάτσε, Δημήτρη μου, πρέπει να κάνω μια παύση για να αποκαταστήσουμε. Μπείτε, παιδιά, να φτιάξουμε το μικρόφωνο του κυρίου Ριζούλη, γιατί έχει ένα θέμα. Ακούγονταν κάτι από αυτά που είπε, δεν ακούγονταν τίποτα. Έτσι να έχουμε και μια εικόνα. Πρέπει να τα ξαναπεί από την αρχή ή είχαμε απλώς μια δυσκολία.
Λοιπόν, εντάξει, ακουγόντουσαν. Απλώς να το φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο του συναδέλφου, παιδιά. Λοιπόν, πριν... Αυτοκριτική λέει. Αυτοκριτική. Έχει γίνει πολύ αυτοκριτική, κύριε Βίτσα. Η αλήθεια είναι, έχει γίνει σχεδόν αυτομαστίγωμα. Έχουν δώσει πολλά στελέχη σας στην εικόνα ότι δεν μπορούσατε, απλώς θέλατε πάρα πολύ. Αυτό θεωρείτε ότι θα σας βγει μετά? Το έχετε δει κάπου αλλού να συμβαίνει με τέτοιο τρόπο? Να δηλώνει κανείς ήμουν ανέτοιμος. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Ριζούλης, τα παίρνω υπόψη μου. Δεν απορρίπτω τίποτα. Ώσπου να έρθει η ζωή, αν θέλετε, ή η επεξεργασία μιας θέσης που θα πεις τη δέχομαι ή την απορρίπτω. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε μία αποτίμηση. Γιατί η αυτοκριτική, αν θέλετε, έχει και ένα επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Όχι, τι λέω εγώ? Εγώ άκουσα και το άλλο. Λένε, λέει, τώρα ότι δεν είναι έτοιμοι, για να πούνε τότε δεν ήμασταν έτοιμοι, τώρα όμως στις επόμενες εκλογές θα είμαστε πιο έτοιμοι, ναι. Άρα εμπιστευτείτε μας. Η ζωή και ιδιαίτερα η πολιτική ζωή δεν σε ρωτάει. Δεν σε ρωτάει. Είχαμε φτάσει το 2015-2014 σε μια κατάσταση που ήταν εμφανές ότι η ελληνική κοινωνία ήθελε να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτό σημαίνει και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα αυτό εκφράστηκε με το γεγονός της μετατόπισης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το βασικό. Και του ανέθεσε, αν θέλετε, ένα καθήκον, τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε μια τέτοια περίπτωση κανένας δεν μπορεί να πει «Α, δεν είμαι πλήρως έτοιμος» και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ βεβαίως ότι ήμασταν έτοιμοι. Εντάξει, τις τρέξατε και εσείς τις εξελίξεις όμως τότε, κύριε Βίτσα. Βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η συζήτηση. Αν έπρεπε να περιμένετε λίγο ακόμα ή να τρέξετε τις εξελίξεις εσείς. Λοιπόν, εγώ τι λέω τώρα. Λέω το εξής. Ότι το έχετε δει το έργο που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ και ο κλήρος πέφτει στο smiley. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το έργο. Αλλά σας λέω, τι έλειπε σε εμάς? Σίγουρα έλειπε η εμπειρία. Δεν είχαμε ξανακυβερνήσει. Μπορεί να είχαμε 100 προγράμματα μπροστά μας και ειδικές θέσεις. Όμως το πώς λειτουργεί ακριβώς το δημόσιο ή το ελληνικό κράτος, το οποίο καλά κάνουμε όλοι και το παράμεσο σχέση με την γραφειοκρατία κτλ., δεν το είχαμε ξανά αντιμετωπίσει. Δεν είναι θέμα απειρίας πάντως, κύριε Βίτσα, αν μου επιτρέπετε. Συνέπεσε η απειρία με το πρώτο εξάμηνο και όλα όσα γίνανε, ναι, με τις ανακατατάξεις, με αυτούς που φύγανε, με το Βαρουφάκι. Αυτό είναι το θέμα. Θυμηθείτε το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε κανένας, ήταν ένα κόμμα που είχε πάρα πολλές τάσεις, με μία έννοια. Δεν, από το 13 ως το 15 δεν είχε τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το συνιστοσόν. Ναι. Έτσι και υπήρχαν και διαφορετικές, αν θέλετε, προτάσεις, λύσεις κτλ. Τα περισσότερα από αυτά λυθήκανε το καλοκαίρι του 2015 με την αποχώρηση μιας, με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, την αποχώρηση μιας ομάδας αρκετά μεγάλης σε στελεχειακό δυναμικό. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ο δικός μας ο στόχος ήταν, με βάση το γεγονός ότι στη διαπραγμάτευση είχαμε υποχωρήσει, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και με την κοινωνία όρθια. Κύριε Βίτσα. Αυτό εγώ νομίζω ότι το καταφέραμε. Κύριε Βίτσα, πάμε αυτό λίγο παρακάτω. Γιατί μιλάμε με λάθη, με δυσκολίες, έτσι δεν γίνεται τα πράγματα. Μιλάμε 10 λεπτά για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσαμε να μιλάμε δύο ώρες. Εσύ το ξεκινήσατε. Εσύ το ξεκινήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε ακόμα τα σενάρια της δραχμής, φανταστείτε. Το 2015, έτσι. Καλά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι συζητάμε ακόμα αυτό. Υπήρχε τέτοιο πράγμα, πείτε το και εσεί. Έχετε να απαντήσετε σε θέματα, κύριε Βίτσα, πάντως ως κόμμα. Άλλο νόμισμα, τι άλλο νόμισμα? Δολάριο. Όχι, εκεί είσαι, στο ευρώ κολλημένοι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα έλεγα και χτες στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Το 2015 δόθηκαν τρεις μάχες, τρεις εκλογικές στην ουσία μάχες. Δηλαδή το Γενάρη, το δημοψήφισμα του Ιούλη, το Σεπτέμβρη. Αν δείτε αυτές τις τρεις, η μία δικαιώνει την, η επόμενη δικαιώνει την προηγούμενη. Μην πάμε τώρα σε όλο, λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, δεν πιάνω όλο αυτό. Εγώ σας λέω, πάντως, λογική περί δραχμής δεν υπήρξε ποτέ επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα κοιτάξτε, αν θέλετε να δείτε σε γραφεία, την άποψη του αριστερού ρεύματος, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα,
το είχε σαν ενδεχόμενο. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο, αυτά που είδαμε τις τελευταίες ώρες στη Σάμο. Είδαμε μια έκρηθμη κατάσταση σε ένα ακόμα ελληνικό νησί και είδαμε χθες ένα μήνυμα του κυρίου Χρυσοχοίδη, του υπουργού, ο οποίος είπε ότι όσοι έκαψαν και μαχαίρωσαν δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα. Πείτε μας λίγο, επειδή έχετε εμπειρία εσείς σε σχέση με αυτά, πώς μπορεί αυτό να γίνει και τι θα τους κάνεις, αφού υπάρχει ένα πλαίσιο, είναι εδώ στη χώρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν αναπτύξει μια παραβατική συμπεριφορά, ναι, και τι γίνεται? Όποιος έχει, πώς να το πω, αναπτύξει μια παραβατική συμπεριφορά και σε σχέση, βέβαια, παίρνει υπόψη σου και την ένταση μέσα στην οποία ζει, αλλά ο νόμος τον αντιμετωπίζει σαν κάθε Έλληνα πολίτη. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή είναι μια έκρηθμη κατάσταση στα νησιά. Το μόνο που θεωρώ ότι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή και για αυτή την περίοδο η κυβέρνηση, αφού έχει καθυστερήσει τρεις μήνες και καθυστερεί ακόμα, είναι να μεταφέρει τουλάχιστον το 50% αυτών που είναι στα νησιά, να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα, σε ξενοδοχεία και άλλα καταλήματα. Θα τους βγάλει με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν ο κύριος Χρυσοχοίδης επιτύχει και με αυτόν τον τρόπο να επιστρέφουν, θα τους βγάλει από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Όμως, από την άλλη μεριά, θα δημιουργήσει το πλαίσιο να δουλεύουν οι υπηρεσίες. Εγώ θεωρώ, δεν το ξέρω ακριβώς, ότι οι υπηρεσίες στα νησιά έχουν καταρρεύσει. Γιατί είναι αδύνατον στη Μόρια με 13.000 ανθρώπους να πεις ότι η υπηρεσία πρώτης υποδοχής ή η υπηρεσία ασύλου λειτουργεί αρμονικά. Εγώ σας λέω ότι ήταν πολύ δύσκολη η λειτουργία τους όταν ήταν 5.000. Επειδή είπατε για το άσυλο, έχω εδώ μπροστά μου το νόμο για το άσυλο. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ρίξετε μια ματιά, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Βλέπω κάποια από τα 15 του σημεία. Το 7ο λέει, για παράδειγμα, τι συνιστά μέλη οικογένειας και ποια πρόσωπα θεωρούνται ευάλωτοι. Μεταφέρονται κατά γράμμα οι ορισμοί της οδηγίας που συγκροτούν το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η οικογένεια θα είναι αυτή που δημιουργήθηκε στη χώρα καταγωγής και τα μέλη της θα έχουν δικαιώματα μόνο για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή. Απαλήφεται το μετατραυματικό στρες ως λόγος ευαλωτότητας. Yeah. Ορίζεται πλέον ρητά ότι οι ευάλωτοι δικαιούνται ειδικές συνθήκες υποδοχής, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις διαδικασίες εξέτασης και επιστροφής. Και αυτό γιατί υπήρχαν και μαϊμουδιές πολλές. Έτσι, κύριε Βίτσα. Μαϊμουδιές του τύπου ότι δεν ήταν. Είπανε τώρα, συστήσαμε οικογένεια. Παρουσιαζόταν δήθεν μια οικογένεια χωρίς να είναι στην πραγματικότητα. Για να έχουν κάποια ευεργετήματα. Όπως, αλλά μην κάνουμε την εξαίρεση. Όχι, κανόνα. Συμφωνώ, δηλαδή, μπορεί να είναι εξαίρεση. Μπορεί. Προσέξτε όμως, έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε δει και σχετικά βίντεο όπου μη κοιόδας καλέμουν συγκεκριμένα ορισμένους μετανάστες τι πρέπει να πούνε για να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση. Και τους μοιράζουν και φυλάδια επ' αυτού. Και εκεί είναι και η μεγάλη παρεξήγηση. Πολλοί μετανάστες εμφανίζονται ως πρόσφυγες. Αυτό που δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το σοβαρό ζήτημα που δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τόσα χρόνια. Υπάρχει ένα δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι η πόλεμη, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν αιτίες που κάνουν τον άλλο να φύγει από την περιοχή του. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι διακινητές. Εδώ μιλάμε για εγκληματικές συμμορίες. Πώς να σας το πω, ας πούμε, να σας πάρω μια χώρα που έχει τα πλοκάμια της στο Πακιστάν, στην Τουρκία, στην Ελλάδα, στη Γερμανία. Ενιαία ομάδα. Και αυτό μπορεί να είναι περισσότεροι από αυτούς πριν από τη διακίνηση ανθρώπων. Συνήθως είχαν να κάνουν με ναρκωτικά. Έτσι. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Και, η Ευρώπη το ξέρει και κάνει τα στραβά μάτια. Βεβαίως. Αυτό είναι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα πρέπει να επιμείνει σε δύο πράγματα για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ένα, στο δίκαιο καταμερισμό στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτόν δεν αντέχει η Ελλάδα να φτάσει 200-300.000. Γιατί να το πετύχει ο κύριος Μητσοτάκης, όταν η δική σας κυβέρνηση με το πρόβλημα εδώ να το βλέπει όλη η Ευρώπη μπροστά στα φώτα, δεν το κατάφερε να το πετύχει αυτό? Και όταν θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, όταν η Ελλάδα δεν μπορούσε να πετύχει ένα στόχο ή δεν ήθελε, αντιδρούσε και διαπραγματεύονταν, την έδειχναν όλοι με το δάκτυλο και έλεγαν ότι είναι το κακό παιδί της Ευρώπης. Ενώ όταν κάποιες χώρες λένε εμείς θέλουμε τύχη, εμείς θέλουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εκτός, κάνουν σαν να σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν δείχνουν να είναι έτοιμοι να επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτούς που δεν μοιράζονται τα βάρη όπως οφείλουν. Όπως λέει και ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς στη γνωστή διαφήμιση, αξίζει να το προσπαθήσεις.
Έτσι, και ακόμα σας λέω όμως ότι μετά τη συμφωνία που έγινε στη Μάλτα και που αφορά την Ιταλία κατά κύριο λόγο, αρχίζει και αχνοφαίνεται μία αντίληψη ότι αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί, δεν λύνεται το ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ελληνικό το ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Ναι, αλλά την καυτή πατάτα εμείς την έχουμε. Βεβαίως. Και εμείς και η Κύπρος. Και χειροτερεύει το πρόβλημα και θα χειροτερέψει ίσως λοιπόν, και μετά από εγώ αυτά. Εγώ σας είπα τι μπορεί να γίνει τώρα, ναι. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε αν ανησυχώ, βεβαίως. Όταν ήδη υπάρχουν 150.000 πρόσφυγες από την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, βεβαίως θα ανησυχώ. Και αν αρχίσει ένας πόλεμος που θα κρατήσει χρόνια. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ξέρετε, μπορεί να είναι ένταση, μπορεί να είναι μείωση, αλλά ο πόλεμος θα γίνει. Και θυμάμαι τον Απρίλιο του 2018, μετά τα γεγονότα στο Αφρίν, πέρασαν πάνω από 6.000 Κούρδοι μέσα σε ένα μήνα από τον Εύρο. Δηλαδή, σας λέω τώρα στοιχεία. Λέω λοιπόν, έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Πρέπει να κάνει αυτό, να βάλει τις, έτσι να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Και επειδή είπατε τώρα για το νόμο, πρέπει να σας πω το εξής. Αυτός ο νόμος ενσωματώνει τρεις ήδη ενσωματωμένες οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο. Ναι. Απλά τις βάζει σε ένα νόμο. Η μία το 2013, η άλλη το 2016, η άλλη το 2018. Και προσθέτει στις προσθέσεις, βλέπω λίγο πολύ ζητήματα που έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο και δεν είμαι σίγουρος, θα το κοιτάξω πάρα πάρα πολύ προσεκτικά. Για τον νόμο του ασύλου. Αν έχουν αντιστοιχία. Αν έχουν αντιστοιχία. Θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο σε ποιο κομμάτι? Θα πρέπει να κάτσω να το δω. Θα πρέπει να κάτσω να το δω. Γιατί ακούω διάφορες ιδέες. Ας πούμε, μέχρι ακούω επιτροπές προσφυγών του ενός ατόμου. Ευτυχώς ήρθε ο κύριος Αβραμόπουλος. Να. Και λίγο πολύ για το πλαίσιο το νομικό και το πολιτικό τα βάλε στη θέση τους τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε και να περιμένουμε χρόνια για να αποφασίσουν οι επιτροπές τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Γιατί τώρα έχουμε κάποιον να κάνει προσφυγή για άσυλο, να περνάνε 5 χρόνια, να μην εκδικάζεται η υπόθεσή του, να μένει εδώ, να παραμένει ως πρόσφυγας και να μην ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι πρόσφυγας. Αυτά θα πρέπει να λήγουν σε λίγους μήνες. Όταν έρχεται κάποιος. Δηλαδή εκεί καθυστερήσατε. Επειδή το διαβάζω υπερβολικά. Τώρα, είναι το ένα το σημείο. Διατηρούμε τις επιτροπές προσφυγών ως δεύτερο βαθμό κρίσης, ως ένα ισχυρό φίλτρο, ναι. Αλλάζουμε τη σύνθεσή του και προβλέπουμε τρεις δικαστές, προβλέπουμε μονομελείς και τριμελείς συνθέσεις στις ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας παραμένει ως τελικός εγγύτης. Αυτή είναι η διατύπωση, κύριε Βίτσα. Ναι, την ξέρω γι' αυτό. Είδατε, μονομελής λέει. Λέει μονομελής, το προσέξατε έτσι. Δηλαδή είναι τρεις δικαστές. Μπορεί αυτοί οι τρεις δικαστές να χωριστούν στα τρία και να παίρνουν για αποφάσεις. Για να γίνει πιο γρήγορα. Δεν έχει κρίνουν, αυτό. Ναι, αλλά θα κρίνουν τη ζωή δηλαδή, ενός ανθρώπου. Ο ένας δικαστής δηλαδή δεν αποφασίζει ορθά και κρίνουν, πρέπει να υπάρχουν τρεις. Εγώ τι θα πω τώρα. Ξέρω εγώ αν ο δικαστής αποφασίζει ορθά ή δεν αποφασίζει όχι, ορθά. Όχι, άρα εμπιστευόμαστε και τους τρεις. Μακάρι να αποφασίζει ορθά. Εσείς λέτε όχι στις μονομελείς επιτροπές. Λέω ότι όταν λέμε επιτροπή δεν εννοούμε μονομελείς επιτροπή και πάντοτε το ζήτημα της διάσκεψης. Ιδιαίτερα στα δικαστήρια, οποιοδήποτε έχει μια, θα λέγαμε, αξία. Αξία, η ανταλλαγή δηλαδή απόψεων. Αλλά σας λέω, αλλά η αυτά... με ποιον άλλο τρόπο που λέει ο Δημήτρης. Κοιτάξτε να δείτε. Να επιτευχθεί, η οποία είναι απαραίτητη, δηλαδή διαπιστωθεί. Η επιτάχυση, επειδή κατά την διάρκεια που ήμουν εγώ, κάναμε 30%, επιταχύναμε κατά 30% τις διαδικασίες ασύλου και κατά 50% τις διαδικασίες επιδόσεων. Θέλετε να κάνουμε επιτάχυση. Θα πρέπει να προσλάβουμε και άλλους χειριστές. Είπανε κάτι για 400. Ναι. Αλλά έτσι όπως το είπανε, ήταν σαν να τους φέρουν στην Αθήνα. Στα νησιά τους χρειαζόμαστε. Ας πούμε ότι τους πάνε στα νησιά, που είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τους διερμηνείς. Δηλαδή χρειαζόμαστε διερμηνείς. Δεν γίνεται. Δηλαδή και 5.000 να έχεις χειριστές. Αν δεν έχεις και τους αντίστοιχους διερμηνείς, πώς θα κάνουν την δουλειά τους. Και το, χρήματα για αυτά δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δίνει. Άρα γιατί δεν τα παίρνουμε. Όχι, πώς δεν τα παίρνουμε. Μα γιατί δεν τους έχουμε προσλάβει ήδη, γιατί δεν τους προσλάβατε εσείς αυτούς. Δεν προσλαμβάνουμε εμείς διερμηνείς και τους χειριστές. Προσλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει ο διαγωνισμός για τους διερμηνείς και υπάρχουν διερμηνείς. Αλλά κάθε φορά, επειδή οι ροές είναι αυτές που καθορίζουν το τοπίο. Χρειάζεται να αυξάνεται ο αριθμός. Και πρέπει να τους βρίσκεις κιόλα. Δηλαδή, προσέξτε, να σου πω, ένα βράδυ
ανακαλύψαμε ότι δεν έχουμε Γάλλους γερμανείς. Ναι. Ήταν ο κόσμος. Ποιος θα το φανταζόταν. Που δεν το μια γλώσσα. Που, ναι. Όχι, γιατί είχαμε για Φαρσί, είχαμε ναι. για αραβικές γλώσσες και ξαφνικά έρχονται από το Κονγκό που ξέρουν μόνο γαλλικά. Που ξέρουν μόνο γαλλικά. Και τέλος πάντων, το λύσαμε εκείνο το βράδυ, δεν ήταν εκεί το Άλιστα. θέμα. Αλλά σας λέω ότι εδώ έχουμε ένα θέμα που δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να φτιάξουμε συμμαχίες με τις χώρες, τώρα που φύγει και ο Σαλβίνι, με τις χώρες της πρώτης υποδοχής, είναι πέντε, και πρέπει να δούμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα αφορά τη γενική λύση. Η λύση είναι να πάψουν οι αιτίες και η ενδιάμεση λύση, ο δίκαιος καταμερισμός. Και το δεύτερο πράγμα είναι η αποτελεσματική διαχείριση που φτάνει ως ένα σημείο. Κύριε Βίτσα. Πάντως στις τοπικές κοινωνίες, μία φράση, υπάρχει ανησυχία και νομίζω πρέπει δημοσιογραφικά να καταγραφεί για τη διασπορά που θα γίνει από τα νησιά, που έχει ήδη ξεκινήσει σε ένα βαθμό να γίνεται, αλλά σε κάποιες περιοχές ανησυχούν, θα μας φέρουν και εμάς μετανάστες, πόσους θα μας φέρουν, και κάποιες άλλες φορές θα ανοίγουν μια αγκαλιά τεράστια και αξιοθαύμαστη ναι. και σε τα έχω δει εδώ στην εκπομπή σας, τα έχετε παρουσιάσει. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Μιλώντας όχι σε εσάς, κλείνουμε δύο, κύριε Βίτσα, όμως, ναι, έχουμε ξεπεράσει τα 22 λεπτά. Στους θεατές μας, ότι η συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από 95% αυτών των ανθρώπων, είναι άνθρωποι με οικογένειες, άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν ή προσπαθούν να πάρουν. Δεν είναι δηλαδή ούτε παραβατικοί, ούτε επιδημίες φέρουν κτλ. Και η εμπειρία μου λέει ότι ακόμα και εκεί που υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις, αυτές οι αντιδράσεις κρατάγανε 4-5 μέρες. Οι Έλληνες είμαστε ένας λαός με από καλούς ανθρώπους. Μετά βλέπαμε ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί. Και με την αλλαγή που κάναμε σε απλώς σχέση. Δεν είναι και ανθρώπινες οι συνθήκες εδώ που τα λέμε. Όχι, μιλάω εγώ τώρα σε ένα ξενοδοχείο, είναι ανθρώπινες συνθήκες. Αλλά σας λέω ότι με την αλλαγή που κάναμε, να μην τρώνε από catering, αλλά να έχουν κάποια λεφτά και να πηγαίνουν να αγοράζουν πράγματα. Όχι για την τοπική οικονομία, ενισχύθηκε η σχέση με την κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Ριζούλη, καλημέρα. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.